Επιχειρήθηκε πριν από λίγο μια νέα απόπειρα εισβολής της αστυνομίας στο χώρο της Πριτανίας του Άπι Θήτα. Η αντίδραση των εργαζομένων, των φοιτητών, των καθηγητών, πολλών καθηγητών του Πανεπιστημίου ήταν άμεση και τελικά από ό,τι φαίνεται αποτράπηκε αυτή η εισβολή. Φυσικά η κυβέρνηση δεν θεωρούμε ότι θα παρατήσει εύκολα και θα παραιτηθεί από την προσπάθειά της να επιβάλλει τον νόμο και την τάξη έτσι όπως αυτή τα εννοεί στο Πανεπιστήμιο και να εφαρμόσει ένα νόμο ο οποίος είναι απαράδεκτος από κάθε άποψη. Ένας νόμος ο οποίος αυξάνει τους ταξικούς φραγμούς για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών και εμπορευματοποιεί ακόμα περισσότερο το αγαθό της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όπως είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση δεν θα σταματήσει να υλοποιεί την αντιλαϊκή της πολιτική σε όλα τα επίπεδα, στα εργασιακά, τα ασφαλιστικά, σε όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή των λαϊκών οικογενειών και των παιδιών τους. Αυτή η πολιτική συνοδεύεται βέβαια και με την καταστολή της οποίας οι δόσεις διαρκώς αυξάνονται όσο αυξάνεται και η ένταση της αντιλαϊκής πολιτικής. Είναι φανερό ότι ο λαός δεν θα μείνει, δεν πρόκειται να μείνει και δεν πρέπει να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια, οργανωμένα μέσα από το κίνημά του, μέσα από τους φορείς του, μέσα κυρίως από την κοινωνική του συμμαχία η οποία πρέπει να βαθύνει και να πλατείνει ακόμα περισσότερο. Είναι βέβαιο ότι μπορεί να αντιμετωπίσει και αυτήν την προσπάθεια από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να ανοίξει επιτέλους το δρόμο για την ζωή που αξίζει ο ίδιος και τα παιδιά του.